Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Γέμισε η πλατεία. Πριν ξεκινήσω, πριν πω οτιδήποτε, θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες που ήρθαν και μου μίλησαν λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση και μου θύμισαν κάτι παλιές εκπομπές που είχα κάνει στη δεκαετία του 80 στα νησιά της Εξορίας, σε Γιάρο, σε Λέρο, σε Μακρόνησο. Είχα κάνει συνεντεύξεις με τους συζύγους τους και θέλω να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα να συναντήσω τέτοιους ανθρώπους στην πορεία της δουλειάς. Όπως είναι και πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτήν την ευκαιρία. Μπήκαμε λοιπόν στην τελική ευθεία και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι να ζήσουμε σε όλο το μεγαλείο το ρεσιτάλ του τυχοδιοκτισμού της κυβέρνησης. Ο Λύκος λοιπόν που ξέρουμε όλοι θα βάλει την συνήθι προεκλογική προβιά και θα βγει για θυράματα. Ξέρουμε, γιατί το ίδιο γίνεται πάντα, πως για κάτι τέτοιες στιγμές θα επιστρατευτούν τα πιο εντυπωσιακά ψέματα, θα επιστρατευτούν τα χρωματιστά κρυσταλάκια, αυτά που δίνουν στους ηθαγενείς για να τους ψήσουν, των δίθεν παροχών και θα δημιουργηθούν οι πιο επικίνδυνες αυταπάτες. Είναι οι στιγμές, και πρέπει να έχουμε το νου μας, που θα στηθούν και οι πιο πονηρές παγίδες. Αυτό βέβαια είναι το κακό της υπόθεσης. Το καλό είναι ότι τώρα πια ξέρουμε. Το ρεπερτόριό τους είναι το ίδιο. Το έργο έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές και το τέλος το ξέρουμε. Τώρα είναι η ώρα για την ανατροπή. Και όσοι νέοι άνθρωποι ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά, θα πρέπει να μετρήσουν, θα πρέπει να υπολογίσουν την τεράστια ιστορική σημασία που θα έχει αυτή η πρώτη ψήφος τους. Αυτή η πρώτη ψήφος τους πρέπει να είναι μια κόκκινη ψήφος. Συμφωνούμε? Να θυμηθούμε ότι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν τα τελευταία χρόνια, αλλά και όλη η γνωστή παρέα, αυτά τα γνωστά συνεταιράκια, οι νεοφιλελεύθεροι, οι σοσιαλδημοκράτες, οι αριστεροί μέσα σε μεγάλα εισαγωγικά, με πρώτη και καλύτερη βέβαια την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενέκριναν και ψήφισαν τα τελευταία 5 χρόνια το 90% των αντιλαϊκών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτούς θα πορευτούμε λοιπόν, αυτούς θα εμπιστευτούμε, με αυτούς θα κάνουμε παρέα, με τους δυνάστες και τους δήμιους μας. Έχω πληροφορηθεί, συντρόφισσα Τασία, τα σοβαρά προβλήματα της Ηλιούπολης. Ξέρω ότι είναι πολλά, αλλά θα σταθώ μόνο σε δύο. Στα θέματα που υπάρχουν με τους παιδικούς σταθμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φτωχές και άνεργες οικογένειες εδώ, αλλά και στα θέματα που έχετε με τη δημόσια υγεία και τις υποδομές της πόλης, που πρέπει να φύγουν το συντομότερο από τα νύχια του υπερταμείου και να υπάρξει άμεσα κυβερνητική ρύθμιση ώστε να στεγάσουν αποκλειστικά τις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της. Ο λαός της Ηλιούπολης δεν γίνεται να ζει το παράλογο να πληρώνει ενίκιο για τη γη που του ανήκει. Για τη γη που πάλεψε να διασώσει από τους καταπατητές και από την αμέλεια διαρκείας και τον εμπεγμό του κράτους και των μηχανισμών του. Η λαϊκή συσπήρωση λέει στο λαό της πόλης να πάρει στα χέρια του την υπόθεση προστασίας της δημόσιας γης. Η απαγκίστρωσή της από την ΕΤΑΔ και το υπερταμείο με άμεση κυβερνητική ρύθμιση είναι μονόδρομος για τη σωτηρία της. Και επιστρέφουμε στην εποχή που ζούμε, λοιπόν, στην εποχή του πολιτικού θεατρινισμού. Τάχα υποδίονται ότι διαφωνούν σαν κοκοράκια ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Λες και υπάρχει περίπτωση να πείσουν κάποιους με αυτήν την κακότεχνη θεατρική συνθήκη του κάλπικου διπολισμού. Αφού ξέρουμε όλοι ότι την ίδια βρωμοδουλειά κάνουν, την ίδια δουλειά έχουν αναλάβει να διεκπαιρεώσουν σε βάρος όλων μας. Τα ίδια αφεντικά έχουν, τα ίδια projects επεξεργάζονται και έχουν συμφωνήσει να φέρουν εις πέρας. Σκοπός τους είναι να τηρήσουν με κάθε τρόπο τα ματωμένα υπερπλεονάσματα μέχρι το 2060. Να κρατήσουν τους μνημονιακούς νόμους και όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσουν βεβαίως τις δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ. Άρα, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει
πια είναι το πιο αντιπολίτευση θα υπάρχει την επόμενη μέρα, για να υπερασπιστεί αυτά ακριβώς τα λαϊκά συμφέροντα. Η ενίσχυση ποιου κόμματος θα δώσει δύναμη σε αυτό που διεκδικούμε. Έχει αποδειχθεί μέσα από πράξεις ότι αυτό το κόμμα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Έχει αποδειχθεί και με πράξεις και με αίμα. Αυτούς όλους τους ξέρουμε πολύ καλά. Τους ζήσαμε πάρα πολλές δεκαετίες. Πάθαμε πολλά και νομίζω ότι περισσότεροι μάθαμε. Αυτοί εκεί απέναντί μας δεν διαφέρουν μεταξύ τους, είναι ίδιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει ακολουθήσει την ίδια ακριβώς πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, ξέρετε τι νομίζω ότι κάνουν αυτοί όλοι? Κάνουν ένα ωραιότατο εμπόριο ελπίδων. Ένα ανεδέστατο και απάνθρωπο εμπόριο ελπίδων. Τα πλεονάσματά τους, για τα οποία με τόση ανέδεια υπερηφανεύονται, βγαίνουν από την φορολογία των αδυνάμων. Βγαίνουν μέσα από τις περικοπές σε παιδεία, σε υγεία, σε έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, τα οποία άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί και επιλέξιμα. Μια χαρά τους βολεύει και να πνιγόμαστε και να καιγόμαστε. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Από την άλλη, η φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών μειώθηκε πρόσφατα πάλι με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή λοιπόν η τάχα μονομάχη, η γιαλατζή μονομάχη, είναι αυτοί που λένε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας, των πολέμων και της προσφυγιάς. Εμείς όμως λέμε όχι. Και πάντα λέγαμε όχι. Όχι κάθετο. Και αυτή τη φορά τα μηνύματα από παντού είναι αισιόδοξα. Όλο και πιο πολλοί δηλώνουν καθημερινά τη στήριξή τους στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, εκτιμώντας τη συνεπή στάση που κράτησε χωρίς να υπολογίζει ποτέ πολιτικό κόστος. Ένα ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου δηλώνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι δεν εμπιστεύεται και δεν περιμένει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο τα χειρότερα. Κάθε προοδευτικός άνθρωπος που ανησυχεί με την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού δεν μπορεί παρά να στηρίξει το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που χρόνια τώρα τα βάζει με το σύστημα που γεννά, θρέφει το φασισμό και πρέπει, νομίζω, τώρα πια να το αναδείξει σε τρίτη δύναμη, γκρεμίζοντας από εκεί τη Χρυσή Αυγή. Βρεθήκαμε σε πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας και είναι καθήκον μας και η ριζική ανατροπή και μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας. Επιλέγουμε να είμαστε με το ΚΚΕ απέναντι στους ψεύτες, στους ανάλγητους, στους διεφθαρμένους, στους υπαλλήλους όλων αυτών που επιδιώκουν το ρολόι της ιστορίας όσον αφορά τα δικαιώματα να πηγαίνει πίσω αντί να πηγαίνει μπροστά. Αν κάνουμε το λάθος να πέσουμε στην παγίδα να τους εμπιστευτούμε, αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει γυρισμός. Ό,τι απέμεινε από αυτά που κερδίθηκαν, από όσα κατακτήθηκαν μέχρι σήμερα, με αγώνες και αίμα θα χαθούν, όπως χάθηκαν τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια. Και τελειώνω. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί αποφασιστικά η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος στις προσεχείς ευρωεκλογές. Ακόμα και από εκείνους που διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις, που έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Ακόμη και αυτοί, σε καμία περίπτωση, δεν αμφισβητούν την εντιμότητα, το πάθος του ΚΚΕ για δικαιοσύνη και την αγωνιστικότητά του. Με τη νίκη, που είναι σίγουρα δική μας, και θα ξαναβρεθούμε εδώ για να το γιορτάσουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.